Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δούμε πώς καταχωρούμε στο Μητρό μια καταχώρηση και θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο και μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Ξεκινάμε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα αυτή που θα υπάρχει το link κάτω. Το πατάμε λοιπόν και ανοίγει αυτή εδώ η σελίδα που βλέπουμε. Στη σελίδα αυτή, αν πατήσουμε κάτω την είσοδο στην εφαρμογή, θα μας πάει στο πεδίο που μας είναι αρκετά γνωστό και που το γνωρίζουμε από την φορολογία μας. Εδώ λοιπόν βάζουμε το username και το password μας, τους λεγόμενους κλειδάριθμους, και βάζοντας αυτά, θα μπούμε απευθείας στην σελίδα που στο Μητρό. Θα μπούμε λοιπόν απευθείας στο Μητρό. Επάνω βλέπουμε το, σαν επικεφαλίδα το Μητρό Ακινήθων Βραχυχρόνιας Διαμονής και κάτω φαίνονται οι αντίστοιχες καταχωρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάμε στη δεξιά μεριά όπου λέει ενέργειες και θα πατήσουμε το πεδίο που λέει δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής. Πατώντας λοιπόν εκεί πέρα θα μας ανοίξει αυτό ακριβώς το πεδίο που βλέπουμε, που ουσιαστικά φαίνεται το ημερολόγιο που τρέχει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε το μήνα, παρακάτω βλέπουμε τα στοιχεία κινήτου και αριστερά κάτω από το πινακάκι αυτό βλέπουμε το πεδίο που λέει πολύ νέας δήλωσης. Θα πατήσουμε λοιπόν εκεί και βλέπουμε ότι μπήκαμε στη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής. Εκεί λοιπόν έχει τον πίνακα τον πρώτο που λέει στοιχεία δήλωσης και στοιχεία κινήτου. Αφού βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για το ακίνητο που θέλουμε να καταχωρήσουμε, αυτό το λέω για τις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά κίνητα και πολλά αμά, για να μην μπερδευτούμε. Αφού σιγουρευτούμε ότι είναι αυτό που θέλουμε, πάμε στον πίνακα που λέει στοιχεία διαμονής και βλέπουμε εδώ ότι έχει τα πεδία που λέει άφηξη, αναχώρηση, το μίσθωμα κτλ. Την πλατφόρμα κτλ. Πιο κάτω έχει τα στοιχεία του μισθωτή. Στην περίπτωση που είναι Έλληνας θα χρειαστούμε το αφημί του και το ονοματεπώνυμο. Αν είναι αλλοδαπός θα κλικάρουμε αυτό το πεδίο εδώ που λέει αλλοδαπός και θα βάλουμε τον αριθμό διαβατηρίου και το όνομά του. Όπως επίσης υπάρχει και το πινακάκι που λέει στοιχεία ακύρωσης. Είναι σε περιπτώσεις που έχουμε ακυρώσει και έχουμε πάρει κάποια χρήματα. Θα δούμε λίγο εδώ στην πράξη, ας κάνουμε μια εικονική καταχώρηση, ας βάλουμε τη σημερινή ημερομηνία, ας πούμε ότι είναι ένα διήμερο, άρα αναχώρηση την Κυριακή πρωί, άρα 21 του μήνα, το ποσό που εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι βάζουμε το μεικτό ποσό, όχι αυτό που μπαίνει στο λογαριασμό μας, μην μπερδεύεστε με αυτό. Τον τρόπο πληρωμής μισθώματος, αν μπαίνει σε ελληνική τράπεζα θα βάλουμε τον λογαριασμό πληρωμών ημεδαπής, αν μπαίνει σε τράπεζα εξωτερικού θα βάζουμε τον λογαριασμό πληρωμών αλλοδαπής. Και βεβαίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αν είναι Booking, αν είναι Airbnb, θα επιλέξουμε την αντίστοιχη φόρμα. Αφού λοιπόν βάλουμε όλα αυτά, συμπληρώνουμε το αφημί του εικονικού μας επισκέπτη, βάζουμε το αφημί, θα μας βγάλει άμεσα από κάτω αφού πατήσουμε το Enter το ονοματεπώνυμο, οπότε μπορούμε να το συγκρίνουμε αν υπάρχει και αν είναι αυτός. Μετά πάμε κάτω δεξιά, θα κάνουμε την οριστικοποίηση ή την προσωρινή αποθήκευση. Αυτή είναι ουσιαστικά η καταχώρηση, είναι πολύ απλή και εύκολη και μπορείτε δοκιμαστικά να το κάνετε και να
Πριν κάνετε την οριστικοποίηση, να πατήσετε το πεδίο που λέει προσωρινή αποθήκευση. Οποιαδήποτε απορία μπορείτε να ρωτάτε στα γνωστά φόρουμ στο ίντερνετ, στο Facebook κτλ. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλη την ομάδα του Facebook. Είστε άψογοι. Γεια σας.